άρπαξες τώρα. Φανταστείτε ότι σκοπεύουμε να πάμε διακοπές στη Σαντορίνη. Έχουμε κάνει τις κρατήσεις μας για το ξενοδοχείο, έχουμε βγάλει τα εισιτήριά μας, έχουμε κανονίσει τα πάντα. Μας μένουν μια μέρα ακόμη. Και τι κάνουμε μέχρι τότε? Ονειρευόσαστε! Το συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε στην Ξάνθη και ήταν εντελώς καινοτόμο και την ευθύνη είχε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στο οποίο είχα τη χαρά να είμαι ομιλητής, ήταν πραγματικά πρωτότυπο, καινούριο, φρέσκο, και διότι αφορά μια περιοχή όπως η Ξάνθη που δεν είναι τουριστικός προορισμός, αλλά θα ήθελε να είναι, είναι φιλόδοξη. Αφορά όμως και τη δυνατότητα, διερευνήθηκε η δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιηθεί το κεφάλαιο γαστρονομία για τη δημιουργία και την ενίσχυση μιας τέτοιας τουριστικής πρότασης. Ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, καινούρια. Ελπίζω πως η κοινωνία η οποία ήταν παρούσα να πάρει τα ενάψματα και να ξεκινήσει μια πραγματικά πιο συγκεκριμένη και πιο μεστή κουβέντα για το πώς θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί στην πράξη. Επίσης είχαμε τη χαρά να δοκιμάσουμε και να διαπιστώσουμε πραγματικά ότι η συζήτηση, ο λόγος για τον οποίο προκλήθηκε το συνέδριο ουσιαστικά, η αφορμή, που ήταν η βραχυκέρατη αγελάδα που παρεπιδημεί εδώ, είναι τοπική ποικιλία, είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το κρέας της και να διαπιστώσουμε ότι όντως υπάρχει συγκεκριμένος λόγος σαφής που η συγκεκριμένη γελάδα θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, γιατί και γευστικά και διατροφικά είναι πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο και εντελώς ξεχωριστό. Τι να μου δίνεις κορδέλα από τα μαλλιά σου και αυτή η ζαριά να τα για πάντα το δικιά σου. Φυσικά μεγάλο αστέρι. Ο πρώτος όροφος, ο λεγόμενος, 8 ώρα το πρωί, τα μάτια τρέχουν τον νερό. Και νομίζα ότι μόνο εγώ τρέχω τα μαλλιά μου με αυτό το κομμάτι. Αυτό από τα που γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολί. Το εβραϊκό νεκροταφείο που βρίσκεται. Μέρες και νύχτες περάσαν δίχως λόγια. Χαρίς, δεν μας έφτανε εξευτελισμός που μας ανάγκασε να ζούμε τα τελευταία χρόνια. Βοηθιά, αρνή! Thank you.